κραυγή απόγνωσης από τους ειδικευόμενους της χειρουργικής στο Βενιζέλιο. Δηλώνουν έτοιμοι να παραιτηθούν ομαδικά αν η κατάσταση συνεχιστεί, με τα χειρουργεία ουσιαστικά κλειστά, αφού καλύπτονται μόνο έκτακτα και ογκολογικά περιστατικά. Είμαστε απεγνωσμένοι, δεν έχουμε χειρουργικό χρόνο και πλέον έχουμε μόνο τα απεικόντα περιστατικά. Οι περισσότεροι από τους συνάδελφους εδώ σκέφτονται για την παραίτηση, είναι στα πρώτερα της παραίτησης. Η κατάσταση την οποία βιώνουμε το τελευταίο καιρό στο Βενιζέλιο είναι πρωτόγνωρη. Έχει διακοπεί το τακτικό πρόγραμμα όλου του χειρουργικού τομέα. Τα τακτικά περιστατικά πλέον δεν μπορούν να χειρουργηθούν λόγω της τραγικής έλλειψης των αναισθησιολόγων που υπάρχει στο νοσοκομείο. Εδώ και ένα μήνα περιμένουν με τα χέρια σταυρωμένα έξω από τα χειρουργεία, καθώς επεμβάσεις δεν γίνονται. Η πλήρης αναστολή των τακτικών χειρουργείων εξαιτίας της έλλειψης αναισθησιολόγων έχει βάλει στον πάγο τη διαδικασία της εκπαίδευσής τους, καθώς κάθε μήνα πρέπει να συμπληρώνουν συγκεκριμένο χρόνο πρακτικής άσκησης πάνω σε χειρουργικές επεμβάσεις. Πλέον δεν μπορεί να χειρουργηθεί κάποιος εδώ στο Βενιζέλιο, με μια τεράστια λίστα αναμονής που άνθρωποι έχουν προβλήματα υγείας καλούνται να απευθύνουν στον ιδιωτικό τομέα αν το σηκώνει η τσέπη τους. Και το δεύτερο θέμα είναι εμείς, οι μελλοντικοί γιατροί, που θα κληθούμε να χειρουργήσουμε αύριο τους ασθενείς. Είμαστε ανεπαρκείς, ανεκπαίδευτοι. Οι ειδικευόμενοι των χειρουργικών ειδικοτήτων μένουν χωρίς πρακτική άσκηση, χωρίς να είναι σε θέση να ανταπεξέλθουν στις ανάγκες της σωστής λειτουργίας ενός νοσοκομείου, όπως επισημαίνουν οι εκπρόσωποί τους, κάνοντας λόγο για ουσιαστική κατάργηση της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Συγκεκριμένα στην κλινική μου, περίπου οι μισοί συνάδελφοι σκέφτονται το ενδεχόμενο παραίτησης, καθότι οι περισσότεροι από αυτούς έχουν 2, 3, 4 χρόνια ειδίκευση μπροστά τους και δεν βλέπουν το πρόβλημα να λύνεται. Ανταυτού βλέπουν το πρόβλημα να διαιωνίζεται και δεν βλέπουμε κάποια ουσιαστική λύση, δεν βλέπουμε κάποια ουσιαστική πρόταση. Κοιτώντας την πόρτα της εξόδου από το Βενιζέλιο, να ζητούν λύσεις για να συνεχίσουν την εκπαίδευσή τους πιθανότατα στο εξωτερικό και να μην επιστρέψουν ποτέ σε ένα διαλυμένο σύστημα υγείας που δεν θα παρέχει πλέον καμία υπηρεσία στους ασθενείς. Την κοινωνική και δημόσια υγεία, καθότι όλοι οι ασθενείς οι οποίοι είναι προγραμματισμένοι να χειρουργηθούν σε τακτική βάση δεν μπορούν να χειρουργηθούν πλέον στο Βενιζέλιο. Αυτό συνεπάγεται είτε να μεταφερθεί ο ασθενής σε κάποιο άλλο νοσοκομείο, να επιλέξει να μπει σε μια λίστα χειρουργική σε κάποιο άλλο νοσοκομείο, είτε να απευθυνθεί στον ιδιωτικό τομέα όσοι από αυτούς έχουν την οικονομική δυνατότητα. Για διπλοβάρδιες, υπερεφημέρευση χωρίς ρεπό και άδειες, εξουθένωση του προσωπικού, με συνέπεια την αύξηση της πιθανότητας ιατρικών λαθών που θέτουν ενδυνάμει σε κίνδυνο τη ζωή των ασθενών, ράντζα και πολύωρη αναμονή στα ΤΕΠ, κάνει λόγο η Ένωση Εργαζομένων του Νοσοκομείου, που καταγγέλει σχέδιο απαξίωσης του νοσοκομείου και του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Το Βενιζέλιο Νοσοκομείο έχει σταματήσει τακτικές χειρουργικές επεμβάσεις. Ουσιαστικά έχει κλείσει, αλλά αυτούς που πρέπει να δώσουν μια λύση μάλλον δεν τους ενδιαφέρει. Οι εργαζόμενοι αυτού του νοσοκομείου, αυτοί που έχουν δώσει ακόμα και την ψυχή τους για το ΕΣΥ, δεν θα συμβιβαστούν. Υπόγειες δικές τους πολιτικές σκέψεις θα μας βρουν απέναντί τους.